Σταύρο Λιβαγιώτης κοντά μας. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη και για την πρόκριση στον τελικό. Πείτε μας πώς βιώσατε το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ξέραμε ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να είμαστε ειλικρινείς, αναμέναμε μια πολύ πιο δύσκολη σειρά. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από αυτό. Ξέρουμε πάντα τι είναι τα Κεραυνός Αποέλ. Το Αποέλ ερχόταν με μια καλή δυναμική, έχει έναν πολύ καλό ρόστερ. Ευτυχήσαμε τα πρώτα δύο παιχνίδια, κερδίσαμε σχετικά εύκολα, θα έλεγα. Το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά ήταν πολύ φυσιολογικό, δεν θα πήγαινα όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Θεωρείτε ότι ήταν πιο δύσκολο το σημερινό παιχνίδι, επειδή ακριβώς είχατε κερδίσει με μεγάλες διαφορές στα δύο πρώτα, το να κρατήσετε συγκεντρωμένους τους καλαθοσφαιριστές για το σημερινό παιχνίδι? Εντάξει, πάντα αυτό είναι ένα θέμα για εμάς τους προπονητές και για τους παίχτες. Πάντα τα λέμε. Σημασία να έχει το υποσυνείδητο των παιχτών πώς είναι. Σίγουρα μετά από δύο παιχνίδια που έβγαλαν τρομερή ενέργεια και δυναμική, ειδικά στην άμυνα. Εντάξει, το καλό είμαστε σε καλή μέρα ανεπιθετικά. Το παιχνίδι πήγε από την επίθεση σήμερα. Είναι σημαντικό ότι μπορέσαμε να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι που πήγε από την επίθεση. Και αναμένουμε να μπούμε στους τελικούς. Περιμένετε τον αντίπαλο τελικού. Θα έχετε την ευκαιρία να ξεκουράσετε ακόμα μία μέρα σήμερα, να τον δείτε αύριο. Τι περιμένετε να δείτε σε αύριο ένα παιχνίδι? Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, το Παραλίμνη έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν προδικάζουμε οτιδήποτε, αλλά ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για να περάσει στον τελικό. Αν γίνει αυτό, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά τρομερό σεβασμό. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 8-9 χρόνια είναι στους τελικούς. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Αλλά και στη δική μας ομάδα, που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή δυναμική. Όπως είπα και στα παιδιά, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που βρισκόμαστε στους τελικούς. Ξέρουμε κι εμείς από αυτά τα παιχνίδια, ξέρουμε κι εμείς πώς να τα διαχειριστούμε. Και αναμένω ότι θα είναι πολύ δυνατή τελική. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη.